ξέρει έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Η πληροφορία που δόθηκε αργά χθες το απόγευμα στην αστυνομία ότι σε συγκεκριμένη περιοχή του Ατάμα διαμένει ένα πρόσωπο το οποίο πιθανόν να χρειάζεται βοήθεια ήταν σωστή. Η άμεση άφηξη μελών του αστυνομικού σταθμού πόλης Χρυσοχούς στη συγκεκριμένη δύσβατη περιοχή της Χερσονήσου αποδείχτηκε σωτήρια για 62χρονο Βρετανό. Μετά από αναζήτηση εντοπίστηκε ψεύτης 9 σε αυτοσχέδια καλύβα να βρίσκεται αφυδατωμένος και σε κατάσταση εξάντλησης. Ναι. Στη σκηνή κλήθηκε και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε στο τμήμα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου Πάφου, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να σημειώνει σημαντική βελτίωση και να λαμβάνει εξιτήριο. Ναι. Πληροφορίες τώρα ανούφιε φέρουν τον 62χρονο να είχε αναφέρει στις αρχές πως ήταν άστεγος και έτσι αποφάσισε να εγκατασταθεί στην περιοχή του Ακάμα. Διέμενε εκεί μόνος του σε καλύβα που κατασκεύασε ο ίδιος με κλαδιά. Ήταν εκεί σύμφωνα με μαρτυρία για αρκετές μέρες, έχοντας μάλιστα εκεί και τα προσωπικά του ήδη. Ναι. Για την περίπτωση αυτή, να πούμε ότι έχει ενημερωθεί το Γραφείο Ευημερίας προκειμένου να βοηθηθεί ο 62χρονος. Μάλιστα. Λοιπόν, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Μας λες Μιλίτσα, λέει η πληροφόρηση ότι ζούσε εκεί στην περιοχή. Τώρα, ότι ήταν άστεγος. Ναι, είναι μια περιοχή η οποία περιπολείται και από λειτουργούς του τμήματος δασών. Δεν ξέρω, δεν τον πρόσεξαν. Εξαρτάται και πόσο διάστημα διέμενε εκεί. Αν είναι μόνο μερικές μέρες, μπορεί να διέλαθε της προσοχής. Αλλά τώρα ένα πρόχειρο κατάλημα, έστω και από κλαδιά, θα έπρεπε να διερευνηθεί. Ποιος μένει εκεί, ποιος το έφτιαξε, τι έγινε. Μάλιστα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα.